Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως μετέδωσε πρώτος στην Ελλάδα το ProNewsGR, απέρριψαν την πρόταση της Πολωνίας για παραχώρηση σε αυτές των αεροσκαφών MiG-29, καθώς θα έπρεπε οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες να τα δώσουν στην Ουκρανία και να επιχειρούν από την αμερικανική βάση Ραμστάιν της Γερμανίας. Κάτι που φυσικά θα έφερνε τις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμέτωπες με τη Ρωσία. Το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας, αν και επεσήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις συνομιλίες τους με την Πολωνία για το ζήτημα αυτό, έκρινε ότι η πρόταση της Βαρσοβίας να θέσει στη διάθεση της Ουάσιγκτον όλα τα μαχητικά MiG-29 που έχει στο στόλο της, ώστε να μεταφερθούν στην Ουκρανία, δεν είναι βιώσιμη. Η εξέλιξη αυτή εκθέτει ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών του Τζο Μπάιντεν. Ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδέχθηκαν ότι ούτε έτσι θέλουν να βοηθήσουν το ουκρανικό καθεστώς να πολεμήσει τα ρωσικά στρατεύματα. Η πρόταση των Πολωνών ήταν πολύ έξυπνη, ζήτησαν τα MiG-29 να αντικατασταθούν ένα προς ένα από F-16 και μέτρησαν ταυτόχρονα τη διάθεση των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά την παροχή βοήθεια σε κράτη όπως η ίδια η Πολωνία. Η πολωνική αεροπορία έχει στο στόλο της 27 επιχειρησιακά μαχητικά MiG-29, 21 μονοθέσια και 6 διθέσια, σύμφωνα με την ετήσια έκδοση Αμυντική Βίβλος. Πανηγύριζαν χθες οι αναλυτές και οι αναλυτές απόστρατοι στα ελληνικά κανάλια ότι τώρα δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα για τη Ρωσία με τα μαχητικά αεροσκάφη MiG-29 που θα παραδοθούν στην Ουκρανία. Πραγματικά εξαιρετική και υψηλής διπλωματίας η κίνηση της Βαρσοβίας. Μακάρι και η κυβέρνηση Μητσοτάκη να είχε κάνει τέτοια κίνηση. Να δούμε τώρα που θα έρθει ο λογαριασμός σε Αιγαίο, Θράκη και Ανατολική Μεσόγειο για τα όπλα που έστειλε να σκοτώσουν Ρώσους, τι θα κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αν είναι ακόμα στην εξουσία, οτιδήποτε θυμίζει την κυβέρνηση αυτή.